Σήμερα, μετά από ένα πάγιο έτοιμά μας της Ένωσης Συμφωνίων Υπαλλήλων Χανίων, από ό,τι βλέπω, δρομολογείται με τη σημερινή ψήφιση της τοπικής ενότητας Χανίων να ονομαστεί τμήμα της Μανουήλ Αντωνιάδου σε Στάθη Λαζαρίδη, ειδικού φρουρού. Στάθη Λαζαρίδης, ο οποίος ήταν ο συνάδελφός μας, ο οποίος ξέρετε όλη την περίπτωση, 5 Νοεμβρίου του 2007, σε μια άδικη, κατάφορη, άναντρη επίθεση στα Ζωνιανά, υπέστη τότε πυροβολισμοί, τον βρήκε ένα βλήμα πίσω στο κεφάλι, είμαι συγκινημένος στη στιγμή, μόνο που το θυμάμαι, και είχε από εκεί πέρα 8 χρόνια μεγάλης ταλαιπωρίας, όσο οι γονείς του, όσο η οικογένειά του, η Μαρία, το παιδί του ανήλικο, το οποίο δεν το γνώρισε καν, μεγαλώνει αυτή τη στιγμή, είναι 15 χρονών, το κοριτσάκι το βλέπει και δεν ξέρει ακόμα τι είναι το παιδί του. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα ούτε να λέμε πολλά, είναι ώρα περί συλλογής για όλους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί είχα πει ότι εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος και όχι αριστός. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Βάμπουκα. Πράγματι, από τον Απρίλιο που εκλεγήκαμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το μήνα Μάιο του 2018, ήρθαμε, υποθετήκαμε με τις προτάσεις μας, τις ενστάσεις μας και πράγματι σήμερα δρομολογείται αυτό το αποτέλεσμα που θα είναι σε λίγο θετικό από ό,τι μας έχει πει ο κύριος Δήμαρχος. Να ονομαστεί, σας είπαμε, το ονομαστεί η οδός Εμμανουήλ Αντωνιάδου, τμήμα της σε Στάθη Λαζαρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ελληνική αστυνομία. Σας λέμε ότι είναι ένα γεγονός το οποίο θα μείνει στις μνήμες όλων μας και ο συνάδελφος ή ο πολίτης που θα εισέρχεται στο αστυνομικό μεγάλο Χανίο για να γνήσει υπογραφή μέχρι το οτιδήποτε θα βλέπει μπροστά του οδός Στάθη Λαζαρίδη. Στάθη, για μας παραμένεις και είσαι αθάνατος. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα είμαστε κοντά όσο μπορούμε στην ελληνική κοινωνία. Δεν πρέπει αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτό το άναυρο έγκλημα να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.